στον αρχηγό για να πάρω τα στοιχεία του Αλβανού, όλα πλήρως. Να μην τα δώσει, είναι υποχρεωμένος. Ιστορία. Έλα από εδώ. Τι άλλη ιστορία. Έλα εδώ.
μπορείς. Έλα, τελείωνε τώρα. Δυστυχώς αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ σε μια ορθόδοξη Ελλάδα, στην ορθόδοξη Ελλάδα μας, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι μας αφήνει όλους άναυδους και άφωνους. Έτσι δεν είναι ποτέ δυνατό σε μια ορθόδοξη χώρα που γέννησε χιλιάδες Αγίους και ήρωες, που μεγαλούργησε μέσα από την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, που ευεργετήθηκε τα μάλα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου η Ορθόδοξη Ελλάδα και οι Έλληνες από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και την Υπεραγία Θεοτόκο, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να αφήνουμε να ξεκινάει να προσπαθεί να ανέβει έτσι μια παράσταση η οποία προσβάλλει βάναυσα, χυδαία, το Άγιο και Πανάγιο υπερπάνω όνομα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Και να μην συγκινείται κανείς, έτσι να μην κουνιέται φύλλο κατά το κοινός λεγόμενο, ούτε από την επίσημη εκκλησία, την Ιερά Σύνοδο, ούτε από την εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου, ούτε από την πολιτεία, ούτε από τα αρμόδια όργανα, ούτε από οποιονδήποτε άλλο, έτσι ο οποίος έχει μία θέση και έχει ταχθεί να είναι φρουρός, να είναι ταγός και να προστατεύει τα ιερά και τα όσια της πίστεως και της πατρίδας μας. Εκτός βεβαίως έτσι από ορισμένες φαϊνές εξαιρέσεις, όπως είναι ο αγωνιστής και άξιος Μητροπολίτης Πειραιός, ο κύριος Σεραφείμ, ο οποίος όχι μόνο εξέδωσε ανακοινωθέν εναντίον αυτής της βλάσφημης και χυδαίας παράστασης, αλλά έκανε και απαιτούμενες ενέργειες, δικαστικές, νομικές, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η παράσταση και να συλληφθούν όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, οι οποίοι προσβάλλουν έτσι το θρησκευτικό συνέστημα όλων ημών των Ορθοδόξων Ελλήνων, προσβάλλει το Άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, τον Τριαδικό Θεό μας, έτσι. Και καταπατούνται βεβαίως, έτσι, και νόμοι του συντάγματός μας, άρθρα του συντάγματός μας, το ποινικό δίκαιο, το 120ο άρθρο του ποινικού κώδικα, έτσι, το 3ο άρθρο του συντάγματός μας, το 13ο και πολλοί άλλοι νόμοι και άρθρα του συντάγματος και του ποινικού κώδικα. Έτσι και παρόλα αυτά η πολιτεία, η οποία έχει ορκιστεί να φυλάται και να τηρεί τους νόμους και τα αστυνομικά όργανα και η δικαστική λειτουργία, έτσι δεν κινούνται, δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να σταματήσουν αυτό το έσχος, αυτή την φοβερή βλασφημία, για την οποία έτσι, εάν θα έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης, όλοι εμείς ορθόδοξοι χριστιανοί, εάν δεν κινηθούμε, αν δεν διαμαρτυρηθούμε όσο μπορούμε και όπως πρέπει, έτσι, γιατί είναι γνωστό μέσα από την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και από τους Αγίους Πατέρες μας, ότι όταν θίγεται και προσβάλλεται δημόσια ο Κύριός μας, η πίστη μας, η ορθοδοξία μας και εμείς το ανεχόμαστε, έχουμε μερίδιο ευθύνης και όλοι εμείς οι οποίοι δεν αντιδρούμε και ταυτόχρονα σιωπούμε και δεν κάνουμε τίποτα για να υπερασπιστούμε έτσι το όνομα του Κύριου μας, ό,τι έχει ανάγκη, αλλά για μας. Και είναι γνωστό βεβαίως το ρητό του Ευαγγελίου που λέγει ότι όστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου τον ουρανής. Όποιος με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ και εγώ. Και βεβαίως είναι γνωστή η άλλη περίπτωση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ένα συγκεκριμένο μόνο πρόσωπο, έτσι ο Άχαρ, έκανε μία κλοπή στον εβραϊκό λαό και δέχθηκε όλη η εβραϊκή κοινότητα, όλος ο εβραϊκός λαός, τιμωρία από τον Θεό, διότι ενώ γνώριζαν αυτή την φοβερή πράξη που έκανε, το να κλέψει κάτι από τη σκηνή του μαρτυρίου κλπ, δεν αντέδρασαν, δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν τον καυτηρίσαν και τότε δεν τον ήλεξαν. Και τιμωρήθηκε όλος ο λαός. Είναι γνωστό λοιπόν, και αυτό το αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος σαν παράδειγμα, ότι πρέπει να ελέγχουμε τους δημοσίους, αυτούς που αμαρτάνουν και βλασφημούν το όνομα του Κυρίου μας και την πίστη μας δημόσια, για να μην συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτή την οργή. Εύχομαι έτσι οι υψηλά ιστάμενοι και ιδιαίτερα οι αρχιερείς μας να διαμαρτυρηθούν όπως πρέπει, όχι να αρχιστούν μόνο σε μία γραπτή ανακοίνωση και σε ένα γραπτό ανακοινωθέν, αλλά να μπουν μπροστά και να σταματήσουν αυτό το έσχος, αυτή τη βλασφημία που προσβάλλει τον Κύριό μας, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Πριν είναι πολύ αργά. Thank you.
μέσα από το άλλο. Θα είμαι εκεί κοντά στη σημεία, θα πάω το πάρω για σου κανάσου. Ναι, εντάξει. Αλλά μην πάρεις μέσα, δεν θα γίνω. Όχι. Λοιπόν, το τελειώνεις, πηγαίνετε εκεί πέρα να μιλήσετε. Ναι. Μην σας πούνε τίποτα, δεν τρέχει, περνάτε, μπαίνετε, βγαίνετε και τα. Εντάξει, θα έρθω να σας βρω εκεί, μέσα στο στενάκι. Γιατί μέσα εκεί κάπου. Έχει και φως εκεί πέρα. Έγινε, έγινε. Έλα, Βασίλη, έλα.
Εσείς είστε ελεύθερος κόσμος. Είναι η Ελλάδα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Να μην έχουμε δικαίωμα να πιστεύουμε το Θεό μας. Να μας τον βρίζουν μέσα στα καπηλιά τους. Μέσα στα καπηλιά του μάζι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έτσι καταδύσαν την πολιτική. Έτσι καταδύσαν την κοινωνία. Έτσι καταδύουν και τη θρησκεία. Παπάρια. Παπάρια, τι λέει, παπάρια. Βίμασταν εμείς, ο Χριστός, 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 ο Χριστ
γυναίκες, παιδιά σε γυναίκες. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Κοίτα οι άλλοι κάνουν, κοίτα λιγάκι. Δεν είμαι εδώ, όπως πέρασες. Δεν είμαι από εδώ. Δεν είμαι από εδώ. Πίσω!
Καπέλο, θα παίρναμε και τα όρθα και θα ερχόμαστε. Εντέλει, μήπως είναι αυτό που λένε ότι είμαστε πάντα. Είναι απίστευτο, φοβερό, τραγικό, τέτοιο έσχος, τέτοια έτσι ντροπή δεν έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου. Και βεβαίως έτσι τώρα είμαι, όπως βλέπετε, σε άσχημη κατάσταση, γιατί μας τύπησαν πριν από λίγα λεπτά τα μάτα, μας πέταξαν διάφορα χημικά, με τα γκλοκς, με τις ασπίδες τους, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, πήραν κάποιους ανθρώπους, κάνανε προσαγωγές κλπ. Χωρίς άνευ, λόγου και αιτίας. Ορίστε. Συνεχίζονται, παιδιά. Όπως βλέπετε, πάντε τι έχετε να πείτε. Έχουν πέσει αναζητή μέσα εδώ. Μάλιστα, κατάλαβα. Έχουν φορτωθεί πέτρες και θα κάνουν πισό. Κατάλαβα. Είναι ένα ήδη προωθηθήκαμε, παιδιά. Να φύγουμε. Στην τηλεόραση. Εντάξει. Πέτρες, όχι βία. Σε κάποια άλλη στιγμή θα κάνουμε κάτι άλλο και δεν θα συμφωνώ, θα είμαι αντίον. Πατέρα, συνεχίσουμε. Συγγνώμη, σας ευχαριστώ.
κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να απευθύνει τηλεόραση τίποτα αφεντικό? Δεν φανερούλα, δεν είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει το διαδίκτυο. Ο Βασίλης είναι ο συνεργάτης μου. Απλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει όλα τα κανάλια, μόνο τα. Για άλλη μια φορά ακόμα βλέπουμε ότι η επίσημη πολιτεία έτσι όχι μόνο δεν τηρεί τους νόμους του ελληνικού κράτους, το σύνταγμά μας, το ποινικό κώδικα κλπ, αλλά χρησιμοποιεί τα όργανά της, όλους αυτούς εγκάθετους και όλες τις ειδικές δυνάμεις για να χτυπήσουν, να προπυλακίσουν αθώους πολίτες, άοπλους πολίτες, γεροντάκια, γερόντισες, μοναχούς, κληρικούς που έχουμε έρθει εδώ στην Ιερά Οδό 44, στο θέατρο Χιτήρι, για να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά για την φοβερή αυτή και βλάσφημη παράσταση που θέλουν να ανεβάσουν, η οποία έτσι βλασφημεί το πρόσωπο και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Τριαδικού Θεού μας, χωρίς βεβαίως να υπάρχει κανείς από τους επίσημους φρουρούς και ταγούς της Εκκλησίας, είτε του νέου ημερολογίου είτε του παλαιού, οι οποίοι να ενδιαφερθούν και να μπουν μπροστά και να σταματήσουν αυτό το έσχος, αυτή τη φοβερή βλασφημία, αυτό το ανίκουστο πράγμα που συμβαίνει έτσι στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι ψευτοκουλτουριάριδες και οι ψευτοδιανοούμενοι και οι ψευτοδημοκράτες, έτσι εν ονόματι δίθεν της ελευθερίας του λόγου και της δημοκρατίας και της τέχνης, έτσι υποστηρίζουν και προβάλλουν όλα αυτά τα έσχη και όλες αυτές τις βλασφημίες και όλες αυτές τις εσφρότητες και οτιδήποτε άλλο έτσι ανώμαλο μπορεί να πιστέψει και να σκεφτεί κανείς μέσα στην φαντασία του και μέσα στο αρρωστημένο του μυαλό. Και δεν μας λένε ποια είναι η κακόβουλη βλασφημία. Τι είναι επιτέλους αυτή η κακόβουλη βλασφημία. Γιατί το Σύνταγμά μας και οι νόμοι του κράτους απαγορεύουν την βλασφημία στα θεία. Ποια είναι η βλασφημία στα θεία? Όταν αυτό δεν είναι βλασφημία των θείων, όταν με αυτόν τον τρόπο δεν υβρίζεται ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, τότε τι είναι βλασφημία? Ας μας πού είναι. Και πότε πρέπει να επέβει η Εκκλησία και πότε πρέπει να επέβει η πολιτεία και να συλλάβει όλους αυτούς τους διεστραμμένους, όλους αυτούς τους πραγματικούς φασίστες εν ονόματι της ελευθερίας, οι οποίοι διαλύουν ό,τι έχει μείνει από μείνει όρθιο σε αυτή την Ορθόδοξη Ελλάδα. Ας μας πού. Τι είναι βλασφημία, τι είναι κακό βλασφημία, αν δεν είναι αυτό. Αν μας πούν, να ξέρουμε πότε έχουμε δικαίωμα και πότε είμαστε νόμιμοι, έτσι, να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί τώρα και κατά αυτούς είμαστε παράνομοι. Γιατί διαμαρτυρόμαστε έτσι, για αυτή τη φοβερή βλασφημία που θέλουν να ανεβάσουν μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα, μέσα στην Ορθόδοξη πατρίδα μας, που έχει γεννήσει χιλιάδες ήρωες και μάρτυρες, οι οποίοι θυσιάστηκαν έτσι, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να δοξάζουμε τον Τριαδικό Θεό. Και για όλους αυτούς τους προγόνους που θυσιάστηκε για τον Χριστό την πίστη της Χριστού στην ελευθερία, για να φτύνουν όλοι αυτοί οι κύριοι ψευτοκουλτουριάδες και ψευτοδημοκράτες έτσι να κάνουν και να τους προσβάλλουν και να τους στίγουν και να τους μολύνουν με χίλιους δυο τρόπους κλπ. Έσχος, ντροπή είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Και βεβαίως η Εκκλησία άλλη μια φορά απούζα από τα πλέον σοβαρά έτσι, θέματα, τα οποία, δηλαδή όταν η Εκκλησία για ένα τέτοιο θέμα, για τον αρχηγό μας, για τον Κύριό μας, για τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, δεν ενδιαφέρεται και δεν μπαίνει μπροστά να σταματήσει αυτό το έσχο, αυτή τη βλασφημία, πότε θα ενδιαφερθεί η Εκκλησία? Πότε, και του νέου και του παλαιού, πότε, για πείτε μου, όταν θα τους πειράζουν τα χρήματά τους, όταν θα τους κατεβάζουν από τους χρυσοπίκυλους θρόνους τους, όταν θα φύγεται το δικό τους υψηλό και σπουδαίο εισαγωγικό όνομα, έτσι αν φύγανε τους ιδίους, αν τους προσβάλλουν, τους λέγανε ανώμαλους και ανήθικους και κλέφτες, θα τρέχαν όλοι κατευθείαν να υπερασπιστούν το σπουδαίο όνομά τους. Όταν φύγεται το όνομα και το πρόσωπο του Χριστού μας, δεν ενδιαφέρονται όλοι αυτοί οι κύριοι, ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι εκκλησιαστικοί. Και βεβαίως θερμά συγχαρητήρια έτσι στον άξιο Μητροπολίτη Πειραιώς, τον κύριο Σεραφείμ, ο οποίος και διαμαρτυρήθηκε και πήγε στα δικαστήρια για να σταματήσει κανονικές ενέργειες, να σταματήσει αυτό το έσχος, αυτή η βλασφημία, και ναι, και στη Χρυσή Αυγή και στους βουλευτές, οι οποίοι ήταν εδώ χθες
και βοήθησαν έτσι και αντιστάθηκαν για να μην παιχθεί αυτό το έσχο, αυτή η βλασφημία. Ναι, και στη Χρυσή Αυγή. Κανένα άλλο κόμμα, κανένας άλλος πολιτικός ούτε είπε τίποτα, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε είπε τίποτα για αυτή τη χιδαία προσβολή για τον κύριο μας κλπ. Ούτε εντός κοινοβουλίου, ούτε εκτός κοινοβουλίου. Έσχος και ντροπή. Γιατί όχι, είδες κανένα άλλο να βοηθήσει, είδες κανένα άλλο να βοηθήσει. Όχι, είναι, εγώ είμαι ο Σιαβίος. Εντάξει, ναι, ναι. Προσαγωγές κάνουν, πού είστε πάνω, είστε. Πήρανε το ρίπα. Μας σπάνε σε όλα. Τι ώρα είναι, ρε? Πρέπει να φύγεις, παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να φύγεις. 10:30. Έλα, πρέπει να φύγω. Πόντα! Πόντα! Είσαι με από εδώ. Έπρεπε να γίνει το παιδί.